από το πρωί μέχρι το βράδυ κοσμοσυρωή στις παραλίες της Κρήτης. Αυτή ήταν η εικόνα χθες μετά τις 9 το βράδυ στην παραλία Αρίνα, όπου δεν έπεφτε καρφίτσα. Είμαστε από τις 3 η ώρα εδώ πέρα. Είναι τέλεια, ο καιρός φανταστικός, η θάλασσα μοναδική, θερμοκρασία στα ύψη βέβαια. Ήρθαμε 7,5 ώρα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή να απολαύσεις εδώ το φυσικό τοπίο. Ήρθαμε με τα παιδιά, εντάξει, είναι απαιτητική, είναι καθημερινή σήμερα, αλλά παρόλα αυτά δεν το έχανα με αυτή τη ζέστη. Μια χαρά ζέστη αρκετή, αλλά το απολαμβάνουμε. Κάτσετε μέχρι το βράδυ. Όσο μπορούμε. Τα πρώτα περίπου 70-80 μέτρα είναι ζεστά και μετά έχει ένα κρύο ρέμα, οπότε στην αρχή έτσι είναι καλά, μετά εντάξει, ντροσίζεις. Οι συνθήκες καύσωνα βοηθούν έτσι στον άρθιο κόσμο στις παραλίες, σωστά. Και βέβαια, ναι, δεν γίνεται αλλιώς, κάπως πρέπει να δροσιστούμε. Με βουτιές και δροσιστικά ποτά πλάι στο κύμα, μικροί και μεγάλοι προσπάθησαν έτσι να ξορκίσουν τον καύσωνα. Πολλοί από αυτούς ήρθαν το μεσημέρι και μείναν ως το βράδυ, ενώ άλλοι προτίμησαν να κάνουν την εμφάνισή τους αργά το απόγευμα στη δύση του ηλίου. Πάρα πολύ ωραία και αύριο θα είναι ακόμη πιο ωραία και ναι. Θα έρθετε και αύριο θάλασσα. Ναι, σίγουρα, αλλά πιο πρωί. Πιάμε τις μπυρίτσες μας, θα περάσει λίγο το βραδάκι, πάμε στο σπιτάκι μας. Αρκεί μόνο μία βουτιά στο νερό που είναι δροσερό, ώστε να φύγει της ημέρας η πίεση, το άγχος και ο καύσωνας που έχει αυτές τις ημέρες. 9 το βράδυ και πάρα πολλοί είναι αυτοί, τουρίστες αλλά και ντόπιοι, οι οποίοι ήρθαν στις παραλίες για μια ανάσα δροσιάς. Ήταν απόλαυση σήμερα η θάλασσα. Ήταν λάδι και ενδείκνυται, δηλαδή για μπάνιο. Είναι πάρα πολύ δροσερό, είναι ό,τι πρέπει για τη σημερινή ημέρα και πρέπει ο κόσμος να έρθει στην παραλία όπως και δίποτε. Ναι, η ζέστη βοηθάει. Η θάλασσα βοηθάει να δροσιστούμε. Όμορφο το όλο σκηνικό. Το ότι είναι Τετάρτη και τα καταστήματα είναι κλειστά επίσης βοηθάει να έρθει ο κόσμος. Όλα όμορφα. Είμαστε και παιδιά που εργαζόμαστε σεζόν, οπότε όσο μπορούμε το απολαμβάνουμε περισσότερο. Έστω και καθημερινές όμως όπως σήμερα. Εννοείται. Παρόμοιο το σκηνικό και σήμερα με τη θερμοκρασία να χτυπά κόκκινο και τις παραλίες να γεμίζουν από κόσμο. Πάντως έχει πολύ κόσμο, θα σας πω. Με τον καύσωνα πολύ ζέστη, δεν παλεύω τη δουλειά, δουλεύουμε έτσι. Αλλά τι κάνουμε. Αυτά έχει το καλοκαίρι. Τη στιγμή που η Κρήτη ψήνεται και ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές πλησιάζει και ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, η παραλία εμφανίζεται ως λύση μονόδρομος.